Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε τα θέματα μας από το βιβλίο της Σοφίας Σειρά. Ευρισκόμεθα στο 20ο κεφάλαιο, στον 14ο στίχο. Διαβάζω. «Δώσεις άφρονος, ούλης ιτελήσει εσύ. Η γάρ οφθαλμή αυτού ανθενός πολύ». 15ο στίχος. «Ο λίγα δώσει και πολλά ονειδήσει και ανοίξει το στόμα αυτού ως κήρυξ. Σήμερον δανειεί και αύριον απαιτήσει. Μισητός άνθρωπος ότι ούτως». Δηλαδή, το δώρο δώσεις, το δώρο ενός ασυνέτου ανθρώπου, άφρονος, δεν σε συμφέρει, ου λύσιτε λύση, δεν σε συμφέρει, γιατί θα σε κοιτάζει αντί με το ένα ζευγάρι μάτια που διαθέτει, με πολλά ζευγάρια μάτια, περιμένοντας πολλαπλασία την ανταπόδοση. Γιατί λίγα θα σου δώσει, αλλά πολύ θα σε ονειδήσει. Θα ανοίξει το στόμα του εναντίον σου σαν δημόσιος κήρυκας. Σήμερα θα σε δανείσει και αμέσως αύριο θα ζητήσει την επιστροφή του δανειστέντος ή κάποιο μεγαλύτερο ανταπόδομα. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι κοινωνικά αντιπαθής. Για να δούμε εδώ. Ο Ιερός Συντάκτης περιγράφει ένα τύπο ανθρώπου που συχνά, δυστυχώς, συναντούμε στη ζωή μας. Είναι εκείνος ο οποίος ευεργετεί με υπολογισμό. Ελπίζει ότι από σένα θα ωφεληθεί αυτός περισσότερο. Σε ωφελεί ο λίγο, κερδίζει περισσότερο. Όπως ο ψαράς βάζει δόλωμα στο αγκίστρι, σίγουρα το πληρώνει το δόλωμα αυτό, αλλά ελπίζει ένα μεγαλύτερο κέρδος από το δόλωμα που χάνει με το να πιάσει ένα καλό ψάρι. Γι' αυτό σε κοιτάζει, όπως λέει εδώ ο Ιερός Συντάκτης, με πολλά μάτια να ανακαλύψει από σένα τι μπορεί να πάρει. Είναι ένας τύπος καιροσκόπος. Φροντίζει, κοιτάζει, είναι κατάλληλη ώρα, είναι κατάλληλος καιρός. Αλλά δεν σε αγαπάει. Αγαπάει μόνο τον εαυτό του ένας τέτοιος άνθρωπος. Μπορεί ακόμη να σκέπτεται με τη δωρεά του, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, να σε βλάψει. Και μάλιστα αυτός να ωφεληθεί εκ της δικής σου βλάβης. Είναι εκείνοι που προσπαθούν να κλείσουν το στόμα της αληθείας και της δικαιοσύνης με δώρα. Μόλις δουν κάποιον που ενεργεί εναντίον των συμφερόντων των, τέτοιοι άνθρωποι, ενώ αυτός λέγει την αλήθεια, αυτός ο κάποιος, σπέβδουν να το πετάξουν ένα κόκαλο, όπως ακριβώς πετάμε ένα κόκαλο σε ένα σκυλί, για να του κλείσουμε το στόμα. Αυτό πάρα πολύ συχνά συμβαίνει. Αν αντιληφθούν κάποιον ο οποίος δεν ευωδώνει τα σχέδιά τους, λίγα χρήματα, μια δωρεά, πόσες φορές εδώ να συνέβη αυτό, να έρθει κάποιος να πετύχει το κλείσιμο του στόματός μας, να πετύχει κάτι και να σου πει, θα σας κάνω μια δωρεά. Δεν σου κλείνει το στόμα μετά. Είδατε, θέλει να σε βλάψει για να ωφεληθεί αυτό με τον τρόπο αυτό. Έτσι, το κέρδος τέτοιων ανθρώπων είναι περισσότερο από ό,τι σου δίδουν. Οι αρχαίοι έλεγαν φοβού τους Δαναούς καν δωραφέρουσι. Οι Δαναοί ήσαν από την Αίγυπτο, την ολόκληρη ιστορία. Πάντως ήταν παροιμία, να φοβάσαι, λέγει, τους Δαναούς, κι αν ακόμη κουβαλάνε μαζί τους δώρα
για να σου δώσουν. Διότι πίσω από τα δώρα που θα σου δώσουν κρύβεται ό,τι κρύβεται, που τελικά αυτό θα σε βλάψει εσένα ή θα γίνεις αντικείμενο εκμεταλλεύσεως. Μπορεί ακόμη να σου προσφέρει κάτι γιατί ελπίζει σε κάποια συναλλαγή. Δεν ξέρω αν το έχετε αυτό αντιληφθεί, ότι στην εποχή μας το θέμα της συναλλαγής είναι τρέχον και σύνηθες. Δυστυχώς, σου λέει, θα σου δώσω, αλλά εσύ τι θα μου δώσεις? Θα σε διευκολύνω, αλλά εσύ πού θα με διευκολύνεις? Μάλιστα, αν αυτό το θέμα υπάρχει στην Εκκλησία, το θέμα της συναλλαγής, προκειμένου φερυπίν, είναι ακροτάτη η περίπτωση, προκειμένου να δώσεις την ψήφο σου, να χειροτονηθεί κάποιος, εγώ θα δώσω την ψήφο μου, αφού μου το ζητάς. Εσύ τι θα μου δώσεις όταν εγώ θα σε χρειαστώ? Οπότε καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε μία συναλλαγή. Και η συναλλαγή, ξαναλέγω δυστυχώς, είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Είναι αισχρότατο φαινόμενο. Παραμερίζουμε το Πνεύμα του Θεού. Πάλι θα μείνω στο θέμα της χειροτονίας. Είτε διακόνου, είτε πρεσβυτέρου, είτε επισκόπου, ό,τι είναι. Πάντως, να δοθεί η ψήφος μέσα στην Εκκλησία για την ανάδειξη ενός προσώπου. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι τι άλλο παρά μία συμμονιακή πράξη. Είναι εκείνο το οποίο έκανε ο μάγος ο Σίμων στην Σαμάρια, όταν είδε ότι οι Απόστολοι έκαναν θαύματα με τα χέρια τους. Λέει στον Απόστολο Πέτρο αυτός, θα σου δώσω χρήματα, δώσ' μου τη δυνατότητα να μπορώ και εγώ να κάνω αυτά που κάνεις εσύ. Θα σου δώσω χρήματα. Βλέπετε, και μάλιστα είπε βαρυτά τη κουβέντα ο Απόστολος Πέτρος. Εσύ και τα λεφτά σου να είναι εις απώλεια. Εσύ και τα λεφτά σου να είναι εις απώλεια. Στην καταστροφή σου να είναι. Αυτό τρόμαξε και λέει, δεηθείτε, λέει, του Κυρίου μου, να μην γίνει όπως το είπατε. Εκεί αποσιωπά το ιερό κείμενο. Ξέρουμε όμως ότι αργότερα αυτός δεν μετανόησε. Συνέχισε την πορεία του, τον τρόπο του, και παρότι βαφτίστηκε από τον Φίλιππο τον Διάκονο, και φέρεται στην εκκλησιαστική ιστορία ότι είναι ο πάτρον του γνωστικισμού, που συνδέεται ο χριστιανισμός με τον Ιουδαϊσμό, γιατί έχουμε πολλές μορφές γνωστικισμού. Έτσι έδρασε, λέει, στην Ρώμη ο άνθρωπος αυτός. Ήταν πέρα για πέρα ένας δαιμονόπλητος άνθρωπος. Είδατε, δώστε μου και εμένα, θα σας δώσω χρήματα. Και αυτό το φαινόμενο, δυστυχώς, της συναλλαγής σήμερα υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Τι κάνουμε? Παραμερίζουμε την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και το φοβερότερο, το Πνεύμα του Άγιον αφήνει να παραμεριστεί. Είναι αυτή, θα λέγαμε, η καταπαραχώρηση κατάστασης, η οποία οπωσδήποτε καταλήγει στην καταστροφή μας. Πάντως, το φαινόμενο αυτό της συναλλαγής είναι ένα φαινόμενο μιας βαθιάς κοινωνικής παρακμής. Και συνεχίζει ο Ιερός Συντάκτης. Ο λίγα δώσει και πολλά ονειδήσει. Λίγα θα σου δώσει, αλλά θα σε κοροϊδέψει, θα σε εκθέσει, θα σου δημιουργήσει προβλήματα. Όλα κρίνονται μέσα στη λέξη ονειδήσει. Πρώτα, σε δεσμεύει με δώρα. Για να δεσμεύσει την ελευθερία σου και την προαίρεσή σου. Να μην μπορείς μετά να κάνεις εκείνο το οποίο θέλεις. Να αισθανθείς ότι εδεσμεύτης. Δηλαδή, ένας τέτοιος άνθρωπος αγοράζει συνειδήσεις. Αλλά και τούτο, επειδή δεν έχει αγάπη, πως είναι δυνατόν ένας τέτοιος άνθρωπος να έχει αγάπη,
γι' αυτό την ευεργεσία του θα την διαλαλήσει ακριβώς για να σε εξευτελήσει. Ως κήρυξη, είδατε το κείμενο που λέγει, θα το διαλαλήσει σαν κήρυκας, σαν δημόσιος κήρυκας. Ξέρετε, εγώ αυτόν τον εβοήθησα. Ξέρετε, εγώ το μοναστήρι τον βοήθησα. Μπράβο. Ξέρετε τούτο, ξέρετε εκείνο. Μόνο και μόνο για να εξευτελήσει. Είναι τύπος κατά βάθος φωνερός. Γι' αυτό λέγει εδώ δόσεις βασκάνου, το ίδιο βιβλίο της Σοφίας Σιράκ, σε άλλο σημείο, δόσεις βασκάνου εκτίκει οφθαλμούς. Το δώρο του φωνερού ανθρώπου κάνει εκείνον που θα δεχθεί το δώρο, τον κάνει να λιώνουν τα μάτια του. Εκτίκει οφθαλμούς, δηλαδή να λυπηθεί, να στεναχωρεθεί. Αυτό θα πει να λιώνουν τα μάτια του. Και στεναχωρεί το άλλος. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέγει πάλι στο ίδιο βιβλίο, εάν αγαθείς μη δώσ μόμον. Όταν προσφέρεις τον άλλον κάτι καλό, μη τον ονειδήσεις, μη τον κατηγορήσεις, ούτε μπροστά του ούτε πίσω του. Μπροστά του να του πεις, είσαι τεμπέλης, δεν πάει να δουλέψεις. Μη το πεις αυτό. Πίσω του, ό,τι μπορείς και νομίζεις ότι θα πεις για να τον κοροϊδέψεις τον άλλον, να τον ξεφτυλίσεις τον άλλον. Ακόμη, λέγει ο λόγος του Θεού, από φίλων, περί λόγων ονειδισμού και μετά το δούνε μη ονείδιζε. Το ίδιο πράγμα, ίδια έγινε. Ο άνθρωπος αυτός, λέγει ο Σιράκ, σήμερον δανείει και αύριον απαιτήσει. Σήμερα σε δανείζει και έρχεται την άλλη μέρα και σου ζητάει εκείνο που σου εδάνισε. Γιατί δεν σου έχει εμπιστοσύνη ότι σε δάνισε. Γι' αυτό και τρέχει να πάρει γρήγορα πίσω εκείνο που σου δάνισε, μπας και το χάσει. Εκείνο το αύριον απαιτήσει, επιτρέψτε μου να το δούμε με έναν ευρύτερο χαρακτήρα. Όχι απλώς έρχεται αύριο να σου πει σε δάνεισα χθες, δώσ' μου τα σήμερα. Όχι με αυτή τη μόνο στενή έννοια. Σημαίνει ότι απαιτήσει, ότι θα σου ζητήσει περισσότερα από εκείνα τα οποία σου δάνεισε. Με άλλα λόγια, θα σταθεί απαιτητικός απέναντί σου, μόνο και μόνο γιατί σε εξυπηρέτησε και τώρα έχει βεβαίως έχει απαιτήσει, επειδή σε θεωρεί ότι είσαι υποχρεωμένος απέναντί του. Εγώ σου έδωσα, είσαι υποχρεωμένος, και θα αρχίσει να σου γίνεται απαιτητικός. Και τέτοιοι τύποι ανθρώπων υπάρχουν ομοίως σήμερα πολύ. Γι' αυτό σχολιάζει ο Ιερός Συντάκτης και λέγει μισητός άνθρωπος ότι ούτως. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι αντιπαθητικός, είναι μισητός, είναι κοινωνικά δηλαδή αντιπαθής, και επειδή δεν έχει βεβαίως μία σωστή ορθή αίσθηση κοινωνικότητας. Και προχωρούμε στους δύο επομένους στίχους. 6-17. Μωρός ερή, ούχι υπάρχει μη φίλος, και ούτε στην χάρη της αγαθής μου, η έστοντε στον άρτον μου φαύλη γλώσση. Ποσάκης και ούσι, και συγγνώμη, ποσάκης και όσοι καταγελάσσονται αυτού. Δηλαδή, ο ανόητος άνθρωπος θα πει, δεν υπάρχει για μένα κανένας φίλος, δεν έχω φίλους. Και τούτο γιατί καμία ευγνωμοσύνη δεν βρήκα από όσες ευεργεσίες έχω κάνει. Αυτοί που έφαγαν και χόρτασαν από το ψωμί μου, στο τραπέζι μου, είναι φαύλοι και αχάριστοι στα λόγια τους. Πόσες όμως φορές και πόσοι άνθρωποι τέτοιοι, πόσοι άνθρωποι, συγγνώμη, δεν θα γελάσουν σε βάρος του ανοήτου αυτού.
Αυτά είναι η απόδοση των δύο χωρίων. Αυτή είναι η απόδοση. Αλήθεια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να ισχυρίζονται ότι δεν έχουν κανέναν φίλον. Εγώ το έχω ακούσει αυτό. Πιστεύω και εσείς το έχετε ακούσει. Δεν έχω κανέναν φίλον. Και μάλιστα πολλές φορές ανοητότατα λέγουν, ας είναι καλά η τσέπη μου. Μα η τσέπη σου θα σε σώσει, θα σε βοηθήσει. Το νεκρό χρήμα θα σε βοηθήσει ή ο συνάνθρωπός σου. Αλλά εγωιστέ όπως είναι οι άνθρωποι αυτοί, λέγουν καλά να είναι η τσέπη μου. Και να λέγουν και το λέγουν, αυτό θα έλεγα με κάποια κάθιση. Αυτό επενούνται. Εγώ δεν έχω κανέναν φίλο, θυμάμαι κάποιον μακαρίτης τώρα είναι. Πω πω, το έλεγε και το ξανά έλεγε. Εγώ δεν έχω φίλους. Άλλο πράγμα, ότι δεν είναι εύκολο να έχεις, να βρεις ένα φίλο. Και άλλο πράγμα, να λες ότι δεν έχεις κανένα φίλο, γιατί κανείς δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι σωστό. Η εκτίμηση σε αυτή είναι υπερβολική. Ότι είναι δύσκολο να βρεις, είναι δύσκολο, σωστόν φίλο. Έψαξες όμως. Έψαξες και δεν βρήκες. Πόσες φορές παιδιά που θα πρόκειται να πάνε στρατιώτες, τους λέγω βρες ένα καλό παιδί. Κάποτε έρχονται και μου λένε, για να κάνεις παρέα, κάποτε έρχονται και μου λένε ότι δεν βρήκαν κανένα παιδί. Έψαξες. Έψαξες. Είναι δυνατόν μέσα σε ένα στράτευμα να μην βρεις ένα καλό παιδί? Γιατί βέβαια είναι και τούτο, ότι το καλό παιδί κρύβεται. Γιατί? Γιατί σήμερα είμαστε ανθρωπάρεσκοι και δεν έχουμε το θάρρος να αποκαλύψουμε αυτό που είμαστε. Βέβαια δεν θα καρκεθεί κανείς να πει εγώ ξέρετε είμαι χριστιανός, εγώ ξέρετε τούτο, εγώ ξέρετε εκείνο. Όχι βεβαίως. Αλλά θα αφήσει όμως τον εαυτό του με απλότητα να φανεί αυτός που είναι. Αυτός που είναι. Κρύβονται όμως. Δυστυχώς τα παιδιά μας, οι στρατιώτες μας κρύβονται. Γιατί σου λέει θα με κοροϊδεύουν οι άλλοι, θα γίνω το αντικείμενο της γελοιότητας και ότι το πρόσωπο της γελοιότητας. Όχι. Εν αυτή την περιπτώση λέγω έψαξες να βρεις. Πάντως η γραφή λέγει ότι εκείνος που βρήκε έναν σωστό φίλο βρήκε θησαυρό, που σημαίνει ότι έχουμε ανάγκη να έχουμε μία φιλία και πρέπει να έχουμε μία φιλία. Βέβαια έχουμε φιλία δεν σημαίνει ότι θα αποκαλύπτουμε τα μυστικά μας. Πολλοί νομίζουν ότι έχω φίλο, πρέπει να του πω τόσο τα προσωπικά μου μυστικά όσο και τα οικογενειακά μου. Γιατί? Υπάρχει λόγος? Πρέπει δηλαδή να πω τα μυστικά μου για να θεωρηθεί ο άλλος ότι είναι φίλος μου? Είναι μία πλάνη αυτό να το νομίζουν, και το νομίζουν πολλοί. Και κάποια στιγμή όταν η φιλία χαλάει, τότε δυστυχώς υπάρχει και μία έκθεση του εαυτού μας, εκτιθέμεθα και λέμε τώρα αν αυτός που έγινε εχθρός μου. Γιατί κάποτε εκεί φτάνει το πράγμα, όταν μάλιστα δεν υπάρχει διάκριση και δεν υπάρχει χριστιανική αγάπη. Αυτός τώρα θα πάει να πει ό,τι του έχω πει. Γι' αυτό δεν σημαίνει πως θα καθίσουμε να πούμε τα μυστικά μας. Όχι. Έχουμε τόσα άλλα πράγματα που μπορούμε να δείξουμε τη φιλία μας, που νομίζω ότι αν σε αυτά τα όποια άλλα εκταθούμε, τότε βέβαια θα νιώσουμε τη χαρά αυτής της φιλίας. Ξαναλέγω, όποιος βρήκε φίλο βρήκε θησαυρό. Δεν είναι λόγια δικά μου, είναι λόγια της γραφής. Αν όμως λες ότι δεν βρήκες και δεν βρίσκεις και δεν έχεις εμπιστοσύνη και λοιπά, πρόκειται για μια γενίκευση εκτιμήσεως ότι δεν βρίσκεις. Μην το κάνεις έτσι, δεν είναι σωστό. Ένας τέτοιος ανόητος άνθρωπος, που μάλιστα όταν λέει ότι δεν υπάρχουν φίλοι, επειδή οι φίλοι περιμένουν από τα δικά του ωφέλη, δηλαδή, συγγνώμη, τα δικά του αγαθά, από εκεί να ωφεληθούν, ή ακόμη ότι με ισχυρίζεται, δεν μου λέει ευχαριστώ, δεν μου δείχνει την ευγνωμοσύνη του. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Λέει, τι περιμένεις άνθρωπε? Πρέπει όταν ευεργετήσεις κάποιον, περιμένεις τον έπαινο? Περιμένεις το ευχαριστώ?
Μήπως λοιπόν όταν ευεργετείς τα κίνητρά σου είναι η καινοδοξία? Και ποιος δεν θα γελάσει, λέει εδώ ο ιερός συντάκτης, αλήθεια, ποιος δεν θα γελάσει με ένα τέτοιο συμπέρασμα ενός τέτοιου ανοήτου ανθρώπου? Ότι δηλαδή δεν έχω φίλους ή δεν θέλω να έχω φίλους επειδή δεν μου δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους. Αλλά καταρχάς μην απολυτοποιούμε τίποτα εις αυτόν τον κόσμο των σχημάτων και των σχετικοτήτων. Μην απολυτοποιούμε. Μην λέμε να, δεν υπάρχει τίποτα τέλειο εις τον κόσμο αυτόν. Και ακόμη ό,τι προσφέρομαι στους άλλους, αν είμαι αληθινή χριστιανή, δεν πρέπει να περιμένουμε την ευγνωμοσύνη τους. Δεν είναι απαραίτητο. Κάποτε ούτε ένα ευχαριστώ. Γιατί να το περιμένουμε? Θα σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Αν περιμένουμε, πικραινόμαστε πολύ. Πικραινόμαστε και μαζευόμαστε στο καβούκι μας και λέμε ότι να, δεν αξίζει να έχει κανείς κανέναν φίλο. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι δημιουργούμε μία απομόνωση του εαυτού μας. Κοινωνικά απομονούμεθα. Η χριστιανική αγάπη, αγαπητοί, και αυτό να μην το ξεχάσουμε, κινείται επί μιας φοράς, δηλαδή επί μιας κατευθύνσεως, από τον εαυτό μου στον άλλον. Δεν είναι κάτι που να το ζητώ να είναι αμοιβαίο. Αυτό θέλω να το καταλάβω. Δηλαδή, σε αγαπώ για να με αγαπάς? Όχι, εγώ σε αγαπώ. Σε αγαπώ γιατί το λέει ο Χριστός. Μου σε συμπαθείς. Κάθε στοιχείο σου μου είναι αγαπητό. Συμπαθές. Σε αγαπώ. Δεν ανταποκριθείς σε μένα. Δεν πειράζει. Η χριστιανική αγάπη είναι μιας φοράς, μιας κατευθύνσεως. Εγώ σε αγαπώ. Εάν με αγαπήσεις κι εσύ, τόσο το καλύτερο. Εάν δεν με αγαπήσεις, δεν με νοιάζει. Δεν πειράζει. Δεν σημαίνει με αυτό ότι θα απομονωθώ. Σας παρακαλώ αυτό πάντα να το θυμόμαστε. Γιατί συναντάμε ανθρώπους που πικραίνονται. Του δώσα, λέει, τα πάντα. Του δείξα την αγάπη μου. Αλλά δυστυχώς ο άλλος δεν ανταποκρίθηκε. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός βρέχει. Βγάζει τον ήλιο του και βρέχει. Επί δικαίους και αδίκους. Επί αγαθούς και αμαρτωλούς. Ο Χριστός ο ίδιος μας το είπε. Που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ευγνώμονες απέναντι στο Θεό. Ο Θεός δίδει όμως τα αγαθά του. Θα μιμηθούμε λοιπόν τον Θεό. Θα είμαστε και εμείς εκείνοι οι οποίοι θα πούμε τον καλό λόγο, θα κάνουμε την καλή μας πράξη, αδιάφορον πως αυτός ο άλλος θα σταθεί απέναντι μας. Ακόμη ο Κύριος μας παρήγγειλε το εξής. Δεν θα κάνουμε βέβαια επιλογή ποιους θα καλούμε και ποιους θα ευεργετούμε για να έχουμε, ξαναλέγω, το ευχαριστώ του άλλου και την ευγνωμοσύνη του άλλου. Ακούστε τι μας είπε ο Κύριος. Όταν πεις άριστον ή δείπνον, το άριστον είναι το φαγητό το μεσημεριανό, το δείπνον είναι το φαγητό το βραδινό. Εάν λοιπόν παραθέτεις τραπέζι μεσημεριανό ή βραδινό, μη φώνει τους φίλους σου, μη δε τους αδελφούς σου, μη δε τους συγγενείς σου, μη δε γείτονας πλουσίους, μήποτε και αυτή σε αντικαλέσωση και γεννή σε τέση ανταπόδομα. Μην τα λύνει, λέει, τους δικούς ανθρώπους, τους φίλους και πλουσίους και γείτονες, γιατί θα σου ανταποδώσουν και εκείνοι. Και μάλιστα εδώ, φοβερό, μου έκαναν τραπέζι, τώρα περιμένω να τους κάνω εγώ τραπέζι. Μου έκαναν οι άλλοι, θα κάνω εγώ τώρα τραπέζι. Εάν δεν κάνω, θα λιμωνώ μου. Και αν τα παρατηθέμενα φαγητά δεν είναι του ύψους εκείνα που μου προσέφερε ο άλλος, θα γίνουν αντικείμενο κοτσομπολιού. Τι φοβερό πράγμα. Φοβερό. Ο Κύριος όμως μας απαλλάσσει από όλα αυτά, αυτήν την πάρα πολύ κοσμική συμπεριφορά, και λέει θα δημιουργηθεί ανταπόδομα.
Σου δώσα, μου δώσε, αυτό γίνεται συνεχώς. Και μάλιστα, μια εσύ, μια εγώ. Αν τύχει καμιά φορά να μην κάνουμε καμία επίσκεψη, τι ακούμε. Αλλά όταν πεις δοχήν, λέει ο Κύριος, καλή πτωχούς, αναπήρους, χολούς, τυφλούς και μακάριος εσύ. Θα είσαι ευτυχής, ότι ούτε έχουσι να ανταποδούν εσύ. Δεν έχουν να σου ανταποδώσουν. Ανταποδοθήσετε γάρση εν τη αναστάση των δικαίων. Δηλαδή με άλλα λόγια, να είναι ό,τι σας είπα προηγουμένως, η αγάπη μας, η προσφορά μας, να είναι μιας φοράς, μιας κατευθύνσεως. Αυτό θα βλέπουμε, τίποτε άλλο. Το κριτήριο λοιπόν θα είναι ότι μας είπε ο Χριστός. Θα είναι ο Χριστός, θα είναι η Βασιλεία. Και έτσι θα έχουμε αναπτύξει σε όλο της το φάσμα τη χριστιανική κοινωνικότητα. Και εμείς με τον τρόπο αυτόν σίγουρα θα είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι. Δεν θα υπάρχει κάπου κάποια δυσαρέσκεια. Προχωρούμε στον επόμενο στίχο. Τον 18ο στίχο. Ολίσθημα από εδάφους, μάλλον ή από γλώσσες. Ούτως πτώσεις κακών, κατά σπουδήν ύξη. Είναι προτιμότερο να γλιστρήσει κανείς και να πέσει χάμω, παρά να γλιστρήσει στη γλώσσα του και να του ξεφύγουν απρεπή λόγια. Έτσι απότομα κλονίζονται και πέφτουν οι κακοί, λέει ο σοφός Ιράκ. Αν πέσεις χάμω, ή θα χτυπήσεις ή θα σπάσεις κάποιο κόκαλο. Το κακό είναι σοβαρό, αναμφισβήτητα, μα πέσεις κάτω. Αλλά δεν συγκρίνεται όμως αυτό το γλίστριμα της γλώσσης με τα λόγια, τα λόγια σου που μπορεί να προσβάλλουν αμετάκλητα κάποιον ή να προσβάλλουν το ίδιο σου το πρόσωπο, για να χαρακτηριστείς ετόπιν όπως θα χαρακτηριστείς, αμετάκλητα. Και το γλίστριμα της γλώσσης, αγαπητοί μου, και έχουμε λίγο πολύ μία πείρα πάνω στο πράγμα αυτό, μια εμπειρία, μπορεί να κάνει το γύρο της γης και να δώσει μια πολύ κακή εικόνα για τον εαυτό μας. Να μην ξεχαστεί εκείνο που είπαμε, να το θυμώνται οι άνθρωποι. Και σας είπα να κάνει το γύρο της γης. Γι' αυτό λέγει η παροιμία, εννοείται από το βιβλίο των παροιμιών, στόμα άφρονος συντριβεί αυτό, τα δεχείλη αυτού παγείς τη ψυχή αυτού. Το στόμα, λέγει, του άφρονος είναι γι' αυτόν συντριβή. Το ίδιο μου το στόμα δηλαδή με συντρίβει. Και τα χείλη, λέγει, αυτού του ανθρώπου στέκονται παγίδα της ψυχής του. Και ακόμη από το αυτό βιβλίο των παροιμιών, διαμαρτίαν χιλέων εμπίπτης παγίδας αμαρτωλός, εκφεύγει δε εξ αυτών δίκαιος. Ότι για την αμαρτία των χιλέων του στόματος πέφτει ο αμαρτωλός σε παγίδα, γιατί λέει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πει, ενώ αντιθέτως ο δίκαιος, ο ευσεβής άνθρωπος, επειδή συγκρατεί το στόμα του, αυτός, λέγει, γλιτώνει, ξεφεύγει. Και συνήθως τα απρεπή λόγια οι άλλοι που θα πεις, οι άλλοι τα θυμούνται πάντοτε. Και έτσι εκπίπτεις τις εκτιμήσεώς των. Δεν σε εκτιμούν πλέον. Και όχι μόνον αυτό, αλλά αν τα λόγια σου τα απρεπή λέγονται διαρκώς, τότε υπάρχει και ένας κίνδυνος, τον οποίον ίσως δεν έχουμε αντιληφθεί, ότι αυτά τα οποία λέμε διαρκώς γίνονται πράξεις κάποτε. Αυτό ας το προσέξουμε. Λέει ο Μέγας Βασίλειος ψυχολογικότατα, «Η των λόγων συνήθεια αρίστη οδός επί τα πράγματα.
Η συνήθεια το να λες, να λες, να λες κάτι είναι ο καλύτερος τρόπος να οδηγηθείς σε εκείνα τα οποία λες. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα λέμε αυτά ό,τι είναι. Βέβαια, πολλοί λένε και ισχυρίζονται ότι λόγια είναι, δεν έχουν και πολύ σημασία. Άνθρωποι κοσμικοί, άνθρωποι που δεν έχουν ηθικών φραγμών, το λένε αυτό. Τι πειράζει, λόγια είναι, έργα να μην είναι. Αγαπητοί μου, δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι τρεις οι τομείς που αμαρτάνομαι. Είναι τα έργα, είναι τα λόγια, είναι και ο ένθετος λόγος, οι σκέψεις και οι επιθυμίες. Ποιος μας λέγει ότι μόνο τα έργα, οι πράξεις είναι εκείνα για τα οποία θα δώσουμε λόγο? Θα δώσουμε λόγο και για τα λόγια μας, θα δώσουμε λόγο και δια τα ενθυμήματά μας, όπως λέγεται από τους πατέρες, εκείνα δηλαδή τα οποία διαλογιζόμαστε, οι διαλογισμοί μας, οι σκέψεις μας. Όλα αυτά είναι αμαρτία. Αλλά ότι οδηγείται κανείς με το να λέει άπρεπα πράγματα, οδηγείται στην πράξη, αυτό είναι κάτι που πρέπει πάντοτε να μας είναι προοφθαλμών, για να μην φτάσουμε να κάνουμε, να πράττουμε εκείνα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα λέμε και να τα κάνουμε, να φτάσουμε να τα κάνουμε. Ο επόμενος στίχος, ο 19ος. Άνθρωπος άχαρης, μύθος άκερος, εν στόματι απαιδεύτων ενδελεχιστήσεται. Δηλαδή, όπως ένας άχαρης, αγρίκος και βάναυσος άνθρωπος έχει άσχημη παρουσία, έτσι και ένας λόγος που λέγεται άκερα. Τέτοια άκερα λόγια λέγονται, συνεχίζει ο Σοφός Σιράχ, από αμορφώτους ανθρώπους που δεν διορθώνονται. Για να δούμε. Δηλαδή, και πάλι εδώ, ο λόγος δια των λόγων. Ενθυμίστε, στο πρώτο θέμα μας είχαμε πει ότι το 20ο κεφάλαιο συχνά αναφέρεται στο θέμα του λόγου, των λόγων, της γλώσσης. Βέβαια, όχι όλα τα χωρία, αλλά αρκετά αναφέρονται στο θέμα της γλώσσης. Εδώ πρόκειται για τον άκερο λόγο. Άκερο είναι εκείνος που λέγεται όταν δεν πρέπει ή αποτείνεται σε πρόσωπο που δεν θα έπρεπε να αποτείνεται ο λόγος αυτός. Άρα άπρεπος, άκερος, δεν λέγεται σωστά. Και αυτό γίνεται συνήθως, συμβαίνει από τους μικρούς ανθρώπους. Μικρούς βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, δηλαδή τους εμπαθείς ανθρώπους. Αυτούς που βρίσκουν την ευκαιρία, θυμάμαι κάποτε μια περίπτωση τέτοια, που κάποιος ήταν ομιλητής σε μια πανηγυρική σύναξη και ήταν πρόσωπο σπουδαία της πόλεως, όχι στη Λάρισα, κάπου αλλού. Και τότε ο επίσκοπος ήταν εκείνης περιοχής και αυτός ο ομιλητής είπε πράγματα που έπληκταν τον επίσκοπο, εκεί στην επίσημη αυτή δεξίωση. Και τότε ο δεσπότης μουρμούρισε, θα θυμούμαι πολύ καλά, παρότι πέρασαν 35 χρόνια, τα μικρά πράγματα οι μικροί άνθρωποι τα λέγουν. Βέβαια, εκείνη την ώρα βρήκες να πεις ό,τι θα έλεγες, ήταν σωστό, ήταν σωστό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, τι να σας πω, όταν κανείς είναι εμπαθής, θα βρει τον τρόπο να πλήξει. Άρα ο λόγος του είναι άκερος. Είναι και σε ακατάλληλο τόπο πολλές φορές, ακατάλληλο χρόνο, για να εκτοξεύσει τους πικρούς του λόγου. Έσωστο. Γι' αυτό λέγει ο εκκλησιαστής, καιρός παντή πράγματι, καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν. Για το κάθε πράγμα υπάρχει καιρός, δηλαδή καταλληλότητες. Ο καιρός του σιγάν είναι η καταλληλότητα, ο καιρός, η ώρα που θα πρέπει να σιγήσουμε, να μην μιλήσουμε, αλλά είναι και η ώρα, ο καιρός που θα πρέπει να λαλήσουμε.
Ο Εκκλησιαστής, αυτά είναι γραμμένα στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του, είναι έργο του Σολομώντος. Ο Εκκλησιαστής εδώ παρέχει σε αυτό το κεφάλαιο ένα μακρύ κατάλογο, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το σιγάν και το λαλήν, αλλά και επί άλλων πολλών, πολλών πραγμάτων. Καιρός λέει να ζήσεις, καιρός να πεθάνεις. Καιρός λέει να φυτέψεις, καιρός να ξεριζώσεις. Καιρός να κτίσεις, καιρός να γκρεμίσεις. Και το καθεξής. Για όλα τα πράγματα υπάρχει ο καιρός. Ο κατάλληλος καιρός. Αν κάνεις κάτι που δεν είναι η κατάλληλη ώρα, ο κατάλληλος καιρός, τότε βεβαίως θα ζημιωθείς και θα προσβάλλεις και θα δημιουργήσεις ένα δυσάρεστο γύρω σου κλίμα. Πάντως είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα να υπάρχει στην αντίληψη του ανθρώπου η έννοια της διακρίσεως για όλα, όπως και η έννοια του χρόνου. Μεγάλο πράγμα αυτό. Εάν κανείς το έχει αποκτήσει, σίγουρα αυτός ο άνθρωπος είναι πεπαιδευμένος. Έχει μόρφωση. Όχι ότι πήγε σε σχολιά. Έχει ψυχική μόρφωση. Ξέρει πώς να μιλάει, πώς να κινείται και τι να πει. Είδατε ιστόματι απαιδεύτων ενδελεχιστήσετε. Κουβέντες τέτοιες, μόνο άπρεπες, δηλαδή άκερες, μόνο στο στόμα των ανθρώπων, των απαιδεύτων, των αμορφώτων υπάρχουν. Και το άκερο, εμπροκειμένο, στο λόγο το άκερο, μοιάζει, όπως λέει εδώ ο σοφός Σύραρ, με τον άχαρη, τον αγρίκο και βάναυσο άνθρωπο. Εκείνος ο οποίος δεν είναι συμπαθής, να τον βλέπεις και είναι κάτι που σου δημιουργεί αντιπάθεια, αποτροπιασμών. Έτσι είναι και ο άκερος λόγος. Θυμήθηκα όταν διάβαζα αυτό το χωρίο, μου ήρθε στο νου η βασίλισσα Εστήρ από το ομώνυμο βιβλίο Εστήρ της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή ήταν μία κοπέλα εξαιρετικά ωραία. Μάλιστα με την ευκαιρία να σας πω και τούτο, το όνομα Εστήρ έχει ελληνική καταγωγή και είναι από το Αστήρ, δηλαδή αστέρι. Απλώς έτσι να το ξέρετε. Πάρα πολύ ωραία κοπέλα και ήτο εις τους εχμαλώτους Εβραίους που ευρίσκοντο εις την Περσία. Είναι γνωστό ότι οι εχμάλωτοι του Ναβουχοδονόσορος του Βαβυλωνίου περιήλθαν στα χέρια των Περσών όταν αυτοί εχμαλωτίστηκαν, έχασαν μάλιστα οι Βαβυλώνοι την όλη τους αυτοκρατορία και μετά ανεφάνισαν ιστορικά οι Μίδο Πέρσε. Η κοπέλα αυτή, γιατί 70 χρόνια μείναν εκεί στην εχμαλωσία, πρέπει να γεννήθηκε στον χώρο της εχμαλωσίας. Ήταν πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Τέλος πάντων κατέληξε να γίνει βασίλισσα του βασιλέως του Αρταξέρξου, του μεγάλου. Στην υπηρεσία του βασιλέως ήταν και κάποιος Εβραίος ονόματι Μαρδοχαίος. Περίληξε στη γνώση του ότι κάποιος άλλος αυλικός, ο Αμάν, εσχεδίαζε να εισαγάγει ένα διάταγμα να το υπογράψει ο βασιλιάς εις βάρος των Εβραίων, να γίνει μια γενική σφαγή των Εβραίων. Ήτανε φοβερό αυτό, φοβερό. Άχαμε τα διατάγματα όταν τα υπαγορεύουν και τα λέγουν άνθρωποι διαφθαρμένοι, πόσο φοβερό είναι. Λοιπόν, το πράγμα μπήκε στο αυλάκι του. Τώρα η Εστήρη βασίλισσα πώς θα ενεργούσε? Μόνο αν διαβάσετε την ιστορία, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, τι σήμερε βασίλισσα έναντι του βασιλέως? Ήτανε κάπου περίπου δούλη. Ήτανε ανά πάσα στιγμή στα θελήματα του βασιλέως. Δεν μπορούσε δε να εμφανιστεί η βασίλισσα εις την αίθουσα των ακροάσεων χωρίς να πάρει την αδειά του, εκινδύνευε να θανατωθεί.
μόνο αν ξέρει κανείς και διαβάσει την ιστορία του πράγματος σε όλους τους λαούς. Τότε θα καταλάβει τι σήμαινε να εμφανιστεί τώρα η εστί η συνάδελφα των ακροάσεων. Σημειώστε ακόμη ότι είχαν πολλές γυναίκες, υπήρχε πολυγαμία. Ποιος ξέρει πότε θα ζητούσε την εστίρ ο βασιλιάς. Πάντως το διάταγμα έτρεχε. Έπρεπε να σωθούν οι Εβραίοι. Και κάποια φορά, γιατί ο Αμάν, από τι ξεκίνησε το πράγμα, ήθελε να καταστρέψει τον Μαρδοχείο των Εβραίων και δεν δίστασε να θανατωθεί ένας ολόκληρος λαός προκειμένου να πετύχει το σχέδιό του. Και τότε τόλμησε αυτή να πάει βασταζωμένη από δύο δούλες, άβρες. Όταν όμως εμφανίστηκε πρώτο βασιλέως, τρόμαξε, φοβήθηκε και λιποθύμησε. Να μην πολύ πραγμανώ, έδειξε τη συμπαθιά του, φώτισε και ο Θεός, διότι έκανε πολύ προσευχή. Στο διαμέρισμά της έβαλε παλιό ρούχα και νίστεψε. Και αφού τελείωσε η προσευχή της, ντύθηκε λαμπρά να εμφανιστεί στον βασιλέα. Τι είναι, της λέγει, τι θα ήθελες? Αν βρήκα χάρη, του λέγει, έλα στο δικό μου το διαμέρισμα. Υπήρχαν πολλά διαμερίσματα των πολλών γυναικών του. Ήταν και αυτός η ίδια της εποχής. Αν βρήκα χάρη, έλα στο διαμέρισμά μου, αύριο το μεσημέρι θα σου κάνω το τραπέζι. Μπράβο. Θα σε παρακαλέσω να είναι μαζί σου και ο Αμάν. Την άλλη μέρα έτσι και έγινε. Πες μου, της λέγει, πες μου, κάτι έχεις να μου πεις. Το θεώρησε άκερο ακόμα να το πει. Λέει, βασιλιά μου, σε παρακαλώ. Δηλαδή ορίμαζε, φρόντιζε να οριμάσει το πράγμα. Ήξερε να μετράει τον καιρό. Γιατί επάνω στο αυτό το θέμα μιλάμε, το παράδειγμα. Μπορεί, σε παρακαλώ, βασιλιά μου, να έρθεις και αύριο το μεσημέρι. Πάρει μαζί με τον Αμάν. Μπράβο. Έφτασε να της πει, μάλιστα, διότι ήταν ικανά φιλογίνης γυναικάς. Φιλογίνης θα πει γυναικάς. Ώστε έφτασε να πει, όπως και ο Ηρώδης, ο ανόητος τότε, θα σου δώσω μέχρι το μισό μου βασίλειο, αν μου το ζητήσεις. Αφού λοιπόν τον έκανε να οριμάσει και να φτάσει να πει μέχρι το μισό μου βασίλειο θα σου δώσω, τι να απομένει μπροστά και ο Αμάν, λέει, βασιλιά μου, έβγαλες ένα διάταγμα, ετοιμάζεις ένα διάταγμα το οποίο εισηγήθη ο Αμάν να θανατωθούν οι συμπατριώτες μου οι Εβραίοι. Γιατί, πώς? Διότι ο Αμάν σκέπτεται πονηρά. Στεναχωρήθηκε ο βασιλιάς. Βγήκε έξω στον κήπο. Έκανε τη βόλτα του. Ο δε Αμάν, όταν κλήθηκε δυο φορές να φάει με τον βασιλιά και τη βασίλισσα, σου λέει, τι προνόμια τώρα θα μου δοθούν? Αλλά ήταν από την ανάποδη. Το θέμα είναι, βγήκε έξω στον κήπο, ξαναγύρισε πίσω, στεναχωρημένος. Τελικά, ξέρετε τι απέγινε? Μεσολάβησαν και κάποια άλλα πράγματα και ο Αμάν είχε ετοιμάσει ένα μεγάλο ξύλο, κοντάρι, για να σταυρώσει εκεί τον, λέει και τα μέτρα πόσο ψηλό ήταν αυτό το κοντάρι, να σταυρώσει εκεί τον Μαρδοχαίο. Και όταν άκουσε ο βασιλιάς τι εσκέπτεται, γιατί κι άλλοι αυρικοί του είπαν τι εσκέπτεται να κάνει, έδωσε διαταγή να σταυρώσουν τον Αμάν. Όλη αυτή η ιστορία, ξέρετε γιατί ήτανε? Γιατί σας την είπα, για να σας πω ότι η βασίλισσα έψηλε το πράγμα, το ορίμαζε το πράγμα, δεν πήγε να το πει κατευθείαν το πράγμα. Έχει αξία να μπορεί κανείς να λέγει πάντοτε στον καιρό του εκείνο που πρέπει να υποθεί. Ο επόμενος, ο 20ος. Από στόματος μωρού αποδοκιμαστήσετε παραβολή, ου γαρμή ήπη αυτήν εν καιρό αυτής. Δηλαδή, από το στόμα του ανοήτου δεν βγαίνει ποτέ κανένα σοφό γνωμικό. Και τούτο γιατί δεν θα τον πει στον κατάλληλο καιρό.
όπως αντιλαμβάνεστε, και το χωρίο αυτό έχει την ίδια έννοια με τον προηγούμενο στίχο. Επειδή δηλαδή είναι άκερη κάθε του κουβέντα και θεωρείται ανόητος επειδή ακέρος ομιλεί. Τι συνεπώς, ό,τι λέγει δεν λαμβάνεται υπόψη. Είναι αλήθεια, κρίμα, κρίμα να μην αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος αυτό του το μειονέκτημα, το να μιλάει άκερα. Γι' αυτό πρέπει να διατίθεται αυτογνωσία. Επειδή λείπει η αυτογνωσία, επειδή λείπει ακόμα και η γνώση των συνθήκων, του περιβάλλοντος, του χρόνου, ώστε ο άνθρωπος να μην χαραμίζεται με τον τρόπο αυτόν, γιατί όπως σας είπα γίνεται αντιπαθητικός. Και πηγαίνουμε στον 21ο στίχο και λέγει: «Έστι κολλιόμενος αμαρτάνει από ενδύες, και εν τη αναπαύση αυτού ου κατανυγήσετε». Είναι σπουδαίο χωρίο αυτό, προσέξατε το. Υπάρχει άνθρωπος, λέγει, που εμποδίζεται να διαπράξει την αμαρτία, ένα καστερήσεως του μέσου, του τρόπου, όπως είναι ο φόβος, όπως είναι η έλλειψη χρημάτων. Όταν όμως δεν υπάρχει ο φόβος και η ένδυα, η πτωχία, τότε είναι έτοιμος να διαπράξει την αμαρτία. Ας το προσέξουμε, θα δείτε πόσο σπουδαίο είναι. Εδώ βλέπουμε ο σοφός Σιράχ να αντιπαραβάλει μια εξωτερική πράξη με την προαίρεση. Μπορεί κανείς πράγματι να εμποδιστεί στη διάπραξη μιας πράξεως, είτε αγαθής είτε κακής, πονηράς, όπως όμως θα λέγαμε η βαρύτητα πέφτει στην προαίρεση. Εκεί πέφτει όλη η βαρύτητα. Υπάρχει δηλαδή η περίπτωση να στεφανωθεί κάποιος με το στεφάνι του μαρτυρίου, έστω κι αν δεν του εδόθηκε η ευκαιρία να μαρτυρήσει. Είναι μάρτης εις των χώρων της προαιρέσεως. Το ίδιο συμβαίνει και ως προς την ελεημοσύνη, αν κανείς είναι φτωχός. Επιθυμεί όμως να βοηθάει τους άλλους ανθρώπους. Βέβαια το δείχνει με κάθε τρόπο να τους βοηθάει, έστω με μια εξυπηρέτηση. Αν δεν μπορεί με χρήματα γιατί δεν έχει, χρήματα γιατί δεν έχει αγαθά. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή έχει αγαθήν την προαίρεση, είναι σαν να ήταν πλούσιος και να έδινε πολλά χρήματα. Δηλαδή το πράγμα, ξαναλέγω, δεν βαραίνει στην πράξη, βαραίνει στην προαίρεση. Και είναι στρόφος, αν επιθυμεί κανείς το κακό, αλλά εμποδίζεται να το διαπράξει για κάποιο λόγο. Ήδη μένει και στην αμετανοησία του, διότι λέει το χωρίον «εν τη αναπαύση αυτού ου κατανυγήσετε». Όταν μείνει μόνος του, πάει στο κρεβάτι του, τέλος πάντων δεν ασχολείται με άλλα πράγματα εξωτερικά, τότε λέει «ου κατανυγήσετε». Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν θα μετανοήσει, απλώς εμποδίστηκε να κάνει το κακό. Δεν είναι καθαρός και αθώος εις την προαίρεσή του. Υπάρχουν πολλοί που είναι, αλήθεια, που είναι δυνάμει, υπογραμμίζω, δυνάμει ανάμεσά μας, φωνής, ναι, άρπαγες, μυχή, πόρνη, κλέπτε. Δεν τους δόθηκε η ευκαιρία. Το θέθαν, το ήθελαν. Δεν τους δόθηκε η ευκαιρία. Η εξωτερική πράξη για τον χριστιανισμό δεν έχει τόση βαρύτητα όσο η προαίρεση. Πως σκέπτεσαι, πως θέλεις να ενεργήσεις. Έτσι, στην πράξη επάνω, πολλοί νέοι μας μένουν εγκρατείς. Γιατί λέτε, είτε από φόβο δεν πάνε στην ανηθικότητα, είτε από φόβο, είτε από ντροπή. Εγώ τους ρωτώ πάντα τους νέους, ξέρω εγώ, έπεσες ποτέ στην ανηθικότητα? Σου λέει όχι, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Πώς και έγινε ποτέ? Και εκεί βλέπω τα κίνητρα. Είτε λοιπόν θα υπήρχε ο φόβος, μη κολλήσει μικρόβιο,
ή ακόμη η ντροπή ή ακόμη και η έλλειψη χρημάτων. Δεν είχα, σου λέει, χρήματα. Δηλαδή, αν είχες χρήματα, θα έκανες αυτό? Ναι, θα το έκανα. Βλέπετε λοιπόν ότι εμποδίζεται από το μέσον, από τον τρόπο. Μια τέτοια εγκράτεια βέβαια περί το να πούμε ότι δεν έχει αξία. Παρά τα αυτά βέβαια μπορεί να μην έχει αξία, δεν διαπράττει όμως ο άνθρωπος την αμαρτία. Παρά τα αυτά. Έτσι πολλές φορές λέγω ότι καημένε σε φύλαξε ο Θεός χρησιμοποιώντας το φόβο σου ή την έλλειψη των χρημάτων σου. Τώρα όμως πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι δεν κάνεις το κακό μόνο και μόνο γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Και με την ευκαιρία, αγαπητοί, να σας πω τούτο: όταν λέμε σε ένα παιδί, σε ένα νέο, να μην κάνει την αμαρτία, μην του προβάλλουμε το AIDS, μην του προβάλλουμε τούτο ή εκείνο ή τα χρήματα, δεν ξέρω τι. Μπορούμε και αυτά να τα προβάλλουμε. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Αλλά θα προβάλλουμε το φόβο του Θεού, ότι είναι μέλος του σώματος του Χριστού και αμαρτάνει όντως θανασίμως, γιατί τα σαρκικά αμαρτήματα είναι θανάσιμα αμαρτήματα. Πάντως αξία έχει η προαίρεση. Εκεί είναι και η ελευθερία, διότι ελευθέρως δεν το κάνεις διότι δεν το θέλεις, διότι σκέπτεσαι ότι ο Θεός δεν το θέλει. Ελευθέρως κινείσαι, δεν έχεις τίποτε να σε εμποδίσει, φόβος, έλλειψη χρημάτων κλπ. Αν δεν θέλεις το κακό, μύριες ευκαιρίες και αν δοθούν, δεν θα το διαπράξεις, γιατί δεν το θέλεις. Πολλές φορές λέγω ένα σωρός χρήματα, λίρες, έτσι, ένα σωρός, λέω σε κάποιον νέο, να είναι, γιατί μπορεί να μου πει κλέπτο, ξέρω εγώ, να φτάσεις στο βαθμό της εντιμότητας, ώστε σωρός λίρες να υπάρχει, να σε αφήσουν μόνον, να μην είναι μετρημένες οι λίρες, να μην επιθυμήσεις να κρατήσεις ούτε μία λίρα. Αυτό είναι το πάρα πολύ βασικό. Λοιπόν, αντίθετα, είσαι δούλος και ανελεύθερος, αν εμποδίζεσαι εξωτερικά για τη διάπραξη της αμαρτίας, έτσι όπως λέει πάλι ο σοφός Ιράκ, και εάν υπό ελαττώματος ισχύος κολληθεί αμαρτήν, εάν έβρεις καιρόν κακοποιήσει. Αν κάτι σε εμποδίζει, όταν βρεις τον καιρό θα το κάνεις, το κακό θα το κάνεις. Γι' αυτό ο Κύριος στην επιτόρους ομιλία του, αγαπητοί μου, έμεινε στο θέμα της προαιρέσεως και είπε: αν κοιτάξεις γυναίκα ή στο επιθυμίσει κλπ. Ήδη, λέει, ο ένας τέτοιος άνθρωπος εμίχευσε με την καρδία αυτού. Γιατί? Διότι είναι στην προαίρεση το κακό, δεν είναι στην πράξη. Και μάλιστα ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, στην Φιλοκαλία, είναι στον πρώτο τόμο, στο λόγο του περί πορνείας, γράφει τα εξής αξιοσημείωτα. Ακούστε τι λέγει: διό και ο ιατρός των ψυχών ημών, εν της αποκρίθης της ψυχής το φάρμακον εναπέθετο. Που έβαλε, λέγει, το φάρμακο ο ιατρός των ψυχών μας? Εις τα απόκριφα της ψυχής μας, εις τα έγκατα. Ποια είναι τα έγκατα? Η προαίρεση. Η προαίρεση. Εκεί βάζει το φάρμακο. Ένθα και τα σετίας της νόσου εγίνωσκε. Από όπου εγνώρισε και τα σετίας της κάθε αρρώστιας, εννοείται ψυχικής ασθενείας. Φάσκον, λέγον, ότι ο εμβλέψας γυναίκα προς το επιθυμίσει ή διεμίχευσε να αυτήν την καρδία αυτού. Ούτως ούτων τους περιέργους και πορνικούς οφθαλμούς διορθούμενος, όσον την ένδον εν ιδρυμένη ψυχή. Δεν διορθώνει τόσο εκείνο που θα έκανες απ' έξω, εκείνο που μέσα σου σκέπτεσαι, εκείνο που μέσα σου επιθυμείς. Τούτου χάρη και η σοφή παροιμία, παροιμίες από το βιβλίο των παροιμιών, ου λέγει πάση φυλακή τήρην σους οφθαλμούς, αλλά πάση φυλακή τήρη συν καρδίαν. Γι' αυτό δεν λέγει με κάθε τρόπο φύλαγε τα μάτια σου, αλλά με κάθε τρόπο φύλαγε την καρδιά σου. Αγαπητοί μου, κινούμεθα στην πόλη, πάμε από εδώ και από εκεί, δεν θα βάλουμε παροπίδες, ούτε θα κλείσουμε τα μάτια μας κανένα τυφλό πανί, και θα δούμε και θα ακούσουμε, ούτε θα βάλουμε βίσματα στα αυτιά μας, και θα δούμε και θα ακούσουμε. Δεν είναι εκεί το θέμα της αμαρτίας. Το θέμα είναι αυτό, να μην κατέβει στην καρδιά.
Γι' αυτό λέγει με κάθε φύλαγμα, πάσαν φυλακή, με κάθε φύλαγμα να φυλάτεις, να φυλάτεις την καρδία σου, όχι τα μάτια σου. Δεν εννοεί ότι δεν πρέπει να φυλάμε και τα μάτια μας, διότι εκ του οράν το εράν, από το να βλέπεις ερωτεύεσαι και πέφτεις την αμαρτία και κατεβαίνει η αμαρτία, αλλά δεν είναι, είναι αδύνατο να μην δεις, είναι αδύνατο. Όταν όμως φυλάς την καρδιά σου, το είδες, γυρίζεις το κεφάλι σου από την άλλη μεριά, τα μάτια σου απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητας, και τότε γλιτώνεις, δεν το άφησες να κατεβεί στην καρδιά σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι τόσο η εξωτερική πράξη, όσο η εσωτερική. Γι' αυτό και η δεκάτη εντολή ολοκληρώνει όλες τις εντολές της εννιά. Με τι, ούτε επιθυμείς όσο του πλησίον σου εστί. Γιατί η ρίζα παντός πράγματος ή αγαθού.